Είμαστε εδώ με τους καλεσμένους μου, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τον καθηγητή της πολιτικής επιστήμης στο Πάντο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Είναι τακτικοί συνομιλητές μας εδώ στην εκπομπή. Κύριε καθηγητά, υπάρχει τρόπος να σταματήσει αυτό το τζιχάντ, αυτές οι δολοφονικές επιδρομές μουσουλμάνων που τελικά ξεκινάει από ένα ξεκαθάρισμα θρησκευτικών διαφορών μεταξύ των διαφόρων αιρέσεων του Ισλάμ, αλλά την πληρώνουν κάποιοι άλλοι με διάφορα επιχειρήματα, όπως η κακή δύση, οι σταυροφόροι, οι άπιστοι και όλα αυτά. Κοιτάξτε, το πρώτο και κύριο ζήτημα, γιατί η τρομοκρατία επικεντρώνεται όχι μόνο στις δυτικές χώρες που θεωρούνται υπεύθυνες για κάποια ζητήματα. Όχι βέβαια, είδαμε και στο Λίβανο. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι, δηλαδή εδώ και λίγα χρόνια, που η Ισλαμική τρομοκρατία στρέφεται και εναντίον του Ισλάμ. Αυτών δηλαδή οι οποίοι δεν ομοφρονούν με τις επιλογές των ακραίων στοιχείων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να το προσέξουμε, διότι φοβάμαι ότι δεν έχει μπει στην ατζέντα των πολιτικών που αναπτύσσονται στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τρία στοιχεία τα οποία τη χαρακτηρίζουν. Είναι ένα πολιτικό σύστημα χωρίς κράτος, αλλά και χωρίς την κοινωνία μέσα στο πολιτικό σύστημα, έστω κατά τον τρόπο της νομιμοποίησης, του πολιτικού προσωπικού που διοικεί και νομοθετεί. Το τρίτο επίσης στοιχείο το οποίο καθορίζει, προσδιορίζει τις αδυναμίες της, είναι ότι έχει βάλει ως μονοσήμαντο πολιτικό στόχο το συμφέρον των αγορών. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αναφερθεί κάποιος, δεν εννοώ με τον τρόπο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν αναφερθεί κάποιος στο συμφέρον των κοινωνιών, θα θεωρηθεί ακραίος. Αυτά λοιπόν δείχνουν ότι δεν υπάρχει πολιτική ενσωμάτωση στο εσωτερικό, δεν υπάρχει πολιτική πολιτιότητας, σε ποιον δίνουμε και σε ποιον δεν δίνουμε την ιδιότητα του πολίτη. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα αναδεικνύουν όχι τη ροή των πολιτών. Είναι ξεκαθαρισμένο αυτό στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι ξεκαθαρισμένο με έναν τρόπο ο οποίος δεν βάζει ως προτεραιότητα την ενσωμάτωση και την ασφάλεια και τη συνοχή των κοινωνιών. Όταν κανείς επενδύει στη μη συνοχή των κοινωνιών, σημαίνει ότι σπέρνει θύελλες στο εσωτερικό των κοινωνιών σε λίγα χρόνια. Αυτό δεν χρειάζεται πολλή σκέψη για να το αντιληφθεί κανείς, δεν έχει παρά να δει πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στην ιστορία. Μήπως όμως αναγκαία συνθήκη για να γίνει αυτό που λέτε είναι να υπάρχει γενική ευημερία, και η γενική ευημερία δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Γιατί είναι ένας εκ των λόγων. Και φτωχοί και πλούσιοι. Προσέξτε, είναι ένας εκ των λόγων και γι' αυτό αναφέρθηκα στη μονοσήμαντη κατεύθυνση της πολιτικής των αγορών. Το κοινωνικό πρόβλημα υποχωρεί όλο ένα και περισσότερο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι πολιτικές των κρατών στο εσωτερικό τους δεν διαθέτουν πολιτική ενσωμάτωσης ή και πολιτική ξεκαθαρίσματος των πραγμάτων, ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουν και τι όχι. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργηθεί ένα εσωτερικό πρόβλημα του Ισλάμ, που δεν έχει να κάνει με την παρουσία του Ισλάμ μέσα, της Ισλαμικής θρησκείας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο με την απροβλεψιμότητα πάνω σε αυτό το οποίο στοιχειοθετεί τις διαφοροποιήσεις μέσα στο Ισλάμ. Γι' αυτό και διακρίνουμε μια διαδικασία κλιμάκωσης αυτών των ακροτήτων που ανάγονται σε μια σφαίρα πολύ παλιά, δηλαδή αγροτικών κοινωνιών. Για θυμηθείτε πάντως, λίγο πότε αρχίζει ISIS, η Μπούργκα παραδείγματος χάρη, ναι. Πότε εισέρχεται στο Ισλάμ ως στοιχείο διακριτικό. Ο ISIS πάντως δεν διεκδικεί καλές συνθήκες για τους μουσουλμάνους της Γαλλίας ή είναι του Βελγίου. Προφανές. Όχι, ο ISIS θέλει να κατακτήσει τη Γαλλία. Όχι. Και το Βέλγιο. Ο χάρτης αυτός. Μην λέτε ο κύριε Κύριος, είστε δημοσιογράφος και ξέρετε. Έχετε δει το χάρτη που είχαν κυκλοφορήσει. Ήταν η μισή Ευρώπη μαύρη. Θέλει να τιμωρήσει τη Γαλλία, γιατί η Γαλλία είναι επεμβατική δύναμη, ιδιαίτερα στο στρατιωτικό επίπεδο. Έχει παρουσία στην περιφέρεια στρατιωτική, δηλαδή και στην Συρία γίνονται αεροπορικές επιδρομές κατά των Ισλαμιστών, και στη Λιβύη έπαιξε ρόλο σημαντικό. Επομένως έχει στοχοποιηθεί και βέβαια έχει και τα ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρθηκαν, πρόβλημα ενσωμάτωσης, δεύτερη-τρίτη γενιά
ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από πρώην κτήσεις που είναι μουσουλμανικές, όλα αυτά τα ζητήματα. Πάντως το ενδιαφέρον στοιχείο, πιστεύω εγώ, πέρα από, από την αγωνία και την του κόσμου, είναι ότι αυτό δημιουργεί μια φοβερή δεξιόστροφη δυναμική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν ξέρω τι θα αφήσει όρθιο. Δηλαδή, άμα δείτε με εξαίρεση την Ελλάδα, την Πορτογαλία που κάναν μια στροφή προς τα αριστερά, οι σοσιαλιστές που χάσανε τις εκλογές από την κεντροδεξιά, αλλά πάνε να κάνουν μια κυβέρνηση συνασπισμού προς τα αριστερά, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν προετοιμάσει την κοινή γνώμη προεκλογικά, αλλά λέγανε προεκλογικά, αλλά αυτό συμβαίνει στην πολιτική. Άμα δείτε τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες, δηλαδή στην Πολωνία είχαμε εκλογές, έχασε η κεντροδεξιά, κέρδισαν οι δεξιοί ευρωσκεπτικιστές. Και ένας από τους λόγους που έχασε η κεντροδεξιά, που κυβερνούσε 8 χρόνια, είναι ότι δέχτηκαν 7.000 μέσα στην ποσόστοση να πάρουν 7.000. Πρόλαβα να πάρουν 2.500 και μόλις βγήκαν οι δεξιοί ευρωσκεπτικιστές, είπαν ότι σταματάμε τη συμμετοχή μας στην ποσόστοση. Είμαστε με τον Όρμπαν της Ουγγαρίας, δεν παίρνουμε κανέναν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν με βλέπετε να κάνω μια λίγο σύντομα, γιατί έχουμε και άλλο θέμα. Πιστεύω ότι η δεξιά στροφή έχει να κάνει και με την Ελλάδα, διότι ακριβώς μιλάμε για μια μετατόπιση της αριστεράς προς τη δεξιά, στο δεξιό χώρο, στις πολιτικές. Το ίδιο συμβαίνει και στην Πορτογαλία. Όμως το πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο εγείρεται αυτή τη στιγμή ως δίλημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ελευθερία ή ασφάλεια. Θεωρώ ότι είναι λάθος να τίθεται αυτό, διότι η ελευθερία εμπεριέχει την έννοια της ασφάλειας. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτή τη στιγμή οι Γάλλοι πολίτες, παραδείγματος χάρη στο Παρίσι, είναι ελεύθεροι αφού δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Άρα πρέπει να συγκρατήσουμε τρία επίπεδα. Ελευθερία της κοινωνίας, ασφάλεια για το σύνολο του πληθυσμού και δικαιώματα για όσους είναι σύνομοι μέσα στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι κινδυνεύουν αυτά τα τρία δικαιώματα στην Ευρώπη που ανατελεί μπροστά μας? Στην Ευρώπη όχι. Δεν θεωρώ ότι κινδυνεύουν. Θα βρεθεί μια ισορροπία, διότι οι κοινωνίες δεν είναι κοινωνίες τρίτου κόσμου. Επομένως, δεν θα αποτολμήσει καμία εξουσία να γίνει αυταρχική. Όμως, πρέπει να συγκρατήσουμε για κάτι άλλο. Ότι το ISIS, αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μεταφέρει το πρόβλημα της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή για να το κάνει εσωτερικό πρόβλημα των ευρωπαϊκών κρατών, αυτών που εμπλέκονται. Γιατί δεν τους βλέπουμε να χτυπάνε στρατιωτικούς στόχους στη Γαλλία, χτυπάνε την κοινωνία την ίδια. Δηλαδή να δημιουργήσουν συνθήκες αποσταθεροποίησης. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για να σκεφτούμε πώς γίνεται η διαχείριση όχι μόνο του χαλιφάτου αυτού, αλλά και του μεταναστευτικού. Διότι το μεταναστευτικό είναι μέρος του προβλήματος. Άρα επιβάλλει τη σταθεροποίηση της περιοχής από όπου παράγεται το προσφυγικό πρόβλημα. Αλλά είναι και το πιο δύσκολο να πετύχεις. Εξαρτάται. Αν θέλουν, το πετυχαίνουν. Δεν είναι τεράστιο πρόβλημα το χαλιφάτο, ξέρετε. Είναι αυτό το οποίο αφήνουν να δημιουργηθεί. Πάμε στο άλλο θέμα αμιγώς ελληνικού ενδιαφέροντος. Κύριε Κίτζο, μετά τις χθεσινές διαγραφές και αποχωρήσεις, ο κύριος Τσίπρας σήμερα άρχισε να επικαλείται ξανά την ανάγκη εθνικής συνεννόησης που ακούσαμε στην επίσκεψή του στον κύριο Παυλόπουλο. Τελικά, καταρχήν, βλέπετε να αντέχει η κυβέρνηση? Ναι, δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πρόβλημα. Οι του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι είναι πολύ πιο ισχυρή η πλειοψηφία των 155-160. Πιστεύω ότι είναι ισχυρή η πλειοψηφία της κυβέρνησης και έχει ένα σωρό εφεδρίες. Δηλαδή, και το ΠΑΣΟΚ θα ήθελε υπό προϋποθέσεις και το ποτάμι θα ήθελε υπό προϋποθέσεις. Και ο κύριος Λεβέντης. Είστε βέβαιοι ότι θα ήθελαν υποπροϋποθέσεις? Ναι, να ενταχθούν σε ένα νέο κυβερνητικό συνασπισμό, στον οποίο θα κυριαρχεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα παρακολουθώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γίνονται σοβαρές προσπάθειες από τους σοσιαλιστές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τραβήξουν τον ΣΥΡΙΖΑ προς την κεντροαριστερά και οι αραβώνες, ας πούμε, θα είναι η συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ ή του ποταμιού ή και των δύο σε κυβερνητικό σχήμα με πρωθυπουργό Τσίπρα. Δηλαδή αυτά κυκλοφορούν εκεί στους διαδρόμους και τα βλέπω να εξελίσσονται. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πρόβλημα σταθερότητας και έχει ένα σωρό εφεδρίες. Το δράμα με αυτή την κυβέρνηση είναι ότι πρώτον δεν πιστεύει στην οικονομική πολιτική που έχει υπογράψει ο πρωθυπουργός. Επομένως, εκεί που μας στα σεμινάρια. Πώς να πιστέψεις, αφού έλεγε τα αντίθετα πριν από λίγο. Αυτό λέω κι εγώ. Αλλά επειδή εμείς είμαστε εκεί. Εγώ είμαι στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Την περασμένη εβδομάδα, όχι αυτή την εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα ήρθε ο Ντάισελμπλουμ για ενημέρωση, ήρθε ο Ντράγκη για ενημέρωση, ήρθε ο Ρέγκλινγκ για ενημέρωση. Και δεν υπάρχουν μυστικά, τουλάχιστον στα γενικά, ας πούμε, θέματα. Επομένως, βλέπουμε πώς σκέφτονται. Το παράπονό τους είναι ότι σου λέει ότι δεν υπάρχει προηγούμενο κυβέρνησης.
που να εφάρμοσε πολιτική χωρίς να την πιστεύει. Δηλαδή πρέπει να πιστέψεις αυτά που πας να κάνεις για να πεις και τον κόσμο και να πάρεις, να μπεις δυναμικά στο παιχνίδι. Άμα δεν τα πιστεύεις είσαι καταδικασμένος σε αποτυχία. Είναι αυτό που λένε η ιδιοκτησία του προγράμματος. Και σου λένε ότι όσοι πιστέψανε τα καταφέρανε. Ιρλανδία, Πορτογαλία, η Κύπρος τα καταφέρνει, βαλτικές χώρες σε ειδικά προγράμματα κτλ. Όσο οι δικοί σας μας λένε, θεωρούν ότι αυτό τους επιβλήθηκε, είναι ξένο, ήρθε μεταφρασμένο κτλ. Μετά δεν μπορείς να δημιουργήσεις θετική δυναμική, δηλαδή μασάς τα λόγια σου και προσπαθείς να δικαιολογηθείς για αυτό που πάνε να κάνεις. Άμα αρχίσεις να δικαιολογήσεις, έχεις χάσει το παιχνίδι, γιατί η οικονομία είναι εμπιστοσύνη και η κοινωνία θέλει μια δυναμική, έστω και στα δυσάρεστα πράγματα, ότι παιδιά θα το κάνουμε αυτό και θα αποδώσει. Άμα είναι να δούμε και να κερδίσουμε ένα μήνα. Κύριε καθηγητά, είναι εφικτή μια τέτοια συνεργασία? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι δεν έχουν άλλο δρόμο εκτός από την κατάρρευση. Γιατί μέχρι τις εκλογές του Ιανουαρίου, όσοι ήταν δυσαρεστημένοι με το καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, μπορούσαν να σκέφτονται ακόμη ότι υπάρχει ένα κόμμα που δεν δοκιμάστηκε. Τώρα πια δεν υπάρχει αυτή η σκέψη και η εναλλακτική πρόταση. Υπάρχει η αρχή της ενιαίας σκέψης. Μία μόναρχη σκέψη, όπως θα έλεγε ένας φίλος μου, η οποία είναι καθοριστική και ενωπιώς δύναμη του κομματικού συστήματος. Αυτό που δεν επιτρέπει στις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να τα βρούνε είναι το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά προσωποπαγή και ξέρετε η φιλοδοξία είναι αβυσαλαία στις διαστάσεις. Νομίζω ότι είναι και το πολιτικό κόστος που το... Πρόσεξτε, το πολιτικό κόστος έχει να κάνει... Γιατί ο κόσμος διαμαρτύρεται για τα μέτρα που ψηφίζουν. Και λέει όλοι οι είναι τελικά. Το πολιτικό κόστος δεν έχει να κάνει με την κοινωνία και τη δυσαρέσκειά της. Έχει να κάνει με τις ομάδες συμφερόντων που είναι γύρω από τα κέντρα δημοσιότητας. Και συμφωνώ ότι υπάρχουν και αυτά που λέτε, αλλά αυτοί που θα δουν το σπίτι τους να βγαίνει στον πληστηριασμό είναι μια άλλη ομάδα, γιατί, και είναι η κοινωνία αυτή. Ξέρετε γιατί θα δουν το σπίτι τους με βεβαιότητα να οδηγείται στον πληστηριασμό? Διότι σύμφωνα με την έκφραση και του κυρίου Κίρτσου, το δράμα της κυβέρνησης δεν είναι απλώς ότι δεν πιστεύει σε αυτό που υπέγραψε. Είναι ότι αισθάνεται, όπως και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και όλοι προηγουμένως, ότι δεν έχουν τίποτε να κάνουν πέραν από το να εφαρμόσουν το μνημόνιο, δηλαδή να λειτουργήσουν ως εντεταλμένοι λογιστές μιας ορισμένης πολιτικής που είναι περιοριστική όμως στο δημοσιονομικό ουσιαστικά. Η δημοσιονομική πλευρά. Αρνούνται να παραδεχτούν ότι η πολιτική τους είναι περιοριστική. Έτσι είναι. Προσέξτε λίγο. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι απολύουμε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου και μένουν 50.000, το δημόσιο θα λειτουργήσει για το σκοπό για τον οποίο υπάρχει? Όχι. Διότι δεν ασχολείται κανείς με την αιτία των προβλημάτων. Το πώς είναι η δημόσια διοίκηση, το πώς είναι η δικαιοσύνη, το τι είναι αυτό το πολιτικό σύστημα και πώς πολιτεύεται. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα το οποίο δεν αγγίζουν. Και ξέρετε, αυτό δεν συνεπάγεται κόστος. Δεν χρειάζεται δαπάνη για να πάρουν μέτρα να υπάγονται και στη δικαιοσύνη οι κύριοι αυτοί, να ξεκαθαριστεί το τοπίο των ευθυνών για να υπάρξει μια περί δικαίου αντίληψη και συναγωγή συνεκτίμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Αυτό το ζήτημα λοιπόν του να έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι γεμάτο νόμους, γιατί όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα νομοθετούμε για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε, αντί να φτιάξουμε το κράτος να εφαρμόζει τους νόμους. Άρα ποιος θα τους αναγκάσει να το κάνουν αυτό? Μα, κανείς. Για να αλλάξουν την πολιτική πρακτική. Η Ευρώπη δεν έχει λόγους να τους αναγκάσει σε αυτό το ζήτημα. Κόσμος. Η κοινωνία είναι ένας ιδιώτης ο οποίος δεν μπορεί να συμπήξει αντίσταση συλλογικότητας, διότι είναι, αποτελείται από άθροισμα πολιτών, δεν αποτελεί μια ομάδα δηλαδή απέναντι όπως είναι η Βουλή. Επομένως δεν υπάρχει κανείς. Γι' αυτό πηγαίνουμε από μνημόνιο σε μνημόνιο. Δεν σημαίνει ότι ήταν αναγκαίο το πρώτο μνημόνιο και πήγαμε. Δεν σημαίνει ότι ήταν αναγκαίο το δεύτερο. Δεν σημαίνει ότι ήταν αναγκαίο το τρίτο μνημόνιο ή το τέταρτο ή το δέκατο πέμπτο που θα πάμε αν συνεχίσουν έτσι. Καταλάβατε. Είναι ότι δεν κάνουν τίποτε για αυτό που αποτελεί την αιτία των μνημονίων. Να προχωρήσουν. Σε ρωτώ εγώ, τι πρέπει να γίνει για να το κάνουν? Ποιος πρέπει να τους το επιβάλλει? Ο λαός από ό,τι φαίνεται δεν τους το επιβάλλει. Δεν μπορεί να το επιβάλλει. Δεν μπορεί να το επιβάλλει. Ποιος θα το επιβάλλει? Δεν υπάρχει κανείς για να το επιβάλλει. Αυτό είναι το αδιέξοδο της χώρας. Και ξέρετε, δεν είναι σημερινό. Από την βαβαροκρατία που εγκαθιδρύθηκε αυτό το σύστημα μέχρι σήμερα,
Τα ίδια συμβαίνουν. Από καταστροφή σε καταστροφή, εξωτερική ή όχι. Οι μεγάλες σίτες του ελληνικού κόσμου οργανώθηκαν στην Αθήνα, ούτε στο μέτωπο, ούτε στα διεθνή φόρα. Εδώ παρήχθησαν. Και το βλέπουμε τι γίνεται με τα λεγόμενα εθνικά θέματα. Γιατί το Σκοπιανό καρκινοβατή? Ποιος το δημιούργησε? Γιατί δεν λύθηκε από την πρώτη μέρα? Γιατί το Κυπριακό πάει από το κακό στο χειρότερο? Είμαστε δέσμοι ενός συστήματος που είναι τριτοκοσμικό για τις συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας. Είναι απολύτως προοδευτικό ακόμη για μια ευρωπαϊκή ή δυτικοευρωπαϊκή χώρα. Αν αυτό δεν το αντιληφθούμε, θα συνεχίσουμε να δίνουμε φάρμακο σε λάθος ασθενή. Για να μην πάμε να αυτοκτονήσουμε κατευθείαν, έτσι όπως τα περιγράφετε. Όχι, πρέπει, τώρα. Πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Πρέπει να σταθούμε και απέναντι. Και έχετε δίπλα σας έναν πολιτικό. Ο πολιτικός έχει δίπλα του έναν πανεπιστημιακό καθηγητή. Πείτε μας κάτι, πείτε στον κόσμο. Τι πρέπει να κάνει. Να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι εδώ ο κύριος Κίρτσος ως πολιτικός θα συμφωνήσει στο εξής. Ότι όποια κυβέρνηση και να έρθει, τα ίδια θα κάνει. Επομένως, το ερώτημα είναι ποιος θα τους εξαναγκάσει. Αυτό το οποίο θα πω εγώ θα έρθει σε μερικές δεκαετίες. Δεν έρχεται σήμερα. Γι' αυτό και μιλώ για αδιέξοδο. Γι' αυτό και λέω ότι θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Ακόμα και αν σταθεροποιηθεί η ελληνική οικονομία, θα σταθεροποιηθεί στον βυθό. Από τη στιγμή που όποιος και αν έρθει, το ίδιο θα κάνει. Και τι θα κάνει? Αυτό μας επιβάλλουν ουσιαστικά οι δανειστές μας. Γιατί αυτό είναι η. Γιατί δεν κάνει τίποτα άλλο για να απαλλαγούμε από τους δανειστές μας. Η συνταγή όμως αυτή των δανειστών δεν είναι για να σταματήσουν να μας χρηματοδοτούν. Η συνταγή των δανειστών έχουν πει, παραδείγματος χάρη, έχει πει ότι ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Τώρα έχουμε φτάσει, ζούμε κάτω από τις δυνατότητές μας. Πότε θα σταματήσει αυτό το να ζούμε πάνω για να μας κατεβάζουν ακόμα παρακάτω? Δεν σημαίνει αυτό ότι η πολιτική αυτή οδηγεί σε μια αποδόμηση της παραγωγικής δομής της χώρας? Δεν σημαίνει επίσης ότι η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε αναλάβει πρωτοβουλίες να προωθήσει την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας, να μην ζούμε ακόμα σε παρασιτικές συνθήκες? Ξέρετε τι σημαίνει η άρχουσα αστική τάξη στην Ελλάδα να είναι ουσιαστικά οι διάφοροι εργολάβοι με διάρχες και διάφοροι τέτοιοι που διαμεσολαβούν για την παλιά ήταν η βιομηχανία, τώρα είναι αυτή. Ναι, αυτό ακριβώς είναι το κεντρικό πρόβλημα εδώ. Και αυτό το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα οποία οφείλουν να γίνουν για να αναταχθεί, να ανασυγκροτηθεί το κράτος και να λειτουργήσει όπως πρέπει και για να υπάρξουν και επενδύσεις εννοείται, είναι ζήτημα μηδενικού χρόνου. Το λεγόμενο πολιτικό κόστος έχει να κάνει με όλα αυτά τα παράγωγα της κομματοκρατίας, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους και δεν παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Δείτε τι συνέβη στις φυλακές. Ο προηγούμενος υπουργός, για να μην δίνουμε όλο το άδικο εδώ, όταν γεννήθηκε το μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές, ξέρετε τι έκανε? Αντί να διορθώσει το πρόβλημα, να φτιάξει φυλακές, αντί να είναι αυτό που υπάρχει σήμερα, ψήφισε ένα καινούργιο νόμο. Μας δουλεύουν. Τούτος ο καινούριος υπουργός πήγε να τα βρει με τις διάφορες μαφίες των φυλακών αντί να κάνει. Και νομοθετεί απολύοντας από τις φυλακές τους βαρυπινίτες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στο θέμα της παιδείας. Δεν χρειάζεται ούτε ένα ευρώ η παιδεία. Και ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μα δεν είναι αυτό. Τώρα δεν χρειάζεται η παιδεία μας. Δεν έχει αρμοδιότητα. Τα πανεπιστήμια δεν χρειάζονται ούτε ένα ευρώ για να λειτουργήσουν σωστά. Άλλα πράγματα χρειάζονται. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή τεράστιες δεκάδες εκατομμύρια σπαταλιώνται για τα δωρεάν συγγράμματα. Να τα κρατήσουν. Γιατί δεν τα δίνουν κατά δάνειο? Για να φτιάξουμε βιβλιοθήκες με αυτά τα χρήματα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά, κύριε Κίρτσο. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Αν είναι των 10 δευτερολέπτων παρέμβαση, ευχαριστώ. Ο Σουηδός Υπουργός Οικονομικών στην κρίση της Σουηδίας δεκαετία του 90, όταν πήγε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γύρισε αμέσως πίσω και λέει στον Πρωθυπουργό του να πάρουμε ό,τι μέτρα χρειάζεται για να σώσουμε τη χώρα, διότι θα πέσουμε στα χέρια ορισμένων τσογλανιών, το είπε έτσι στη μετάφραση. Και θα δεινοπαθήσει η χώρα και θα ταπεινωθεί μέχρι σε εξαντλήσεως. Μες. Είναι καιρός να πάρουμε τα μέτρα που χρειάζεται εμείς οι ίδιοι. Είναι σε ποια χώρα είπατε? Στη Σουηδία. Στη Σουηδία. Αυτό που το θεωρούν πρότυπο σήμερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.